Νικοπολίδης κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Γιούρκας Σεϊταρίδης. Αριστερά ο Νικοπολίδης κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Γιούρκας Σεϊταρίδης. Αριστερά ο Τάκης Τίσας. Λίμπερο ο Τραϊανός Δέλας. Στο κέντρο της άμυνας ο Μιχάλης Καψής και ο Κώστας Κατσουράνης. Στο κέντρο του γηπέδου ο Άγγελος Βασινάς, ο αρχηγός ο Δωρής Αγοράκης και ο κανονιέρης Γιώργος Καρακούνης. Στην επίθεση είναι ο Άγγελος Χαριστέας και ο Ντέμις Νικολαίδης. Ξεκινάμε! Ελλάδα-Γαλλία 0-0. Θυρίζει ο Βρίς. Έχουμε λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο οι Έλληνες έβαλαν τη σφραγίδα της υπεροχής τους στο γήπεδο, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο με απόλυτη ψυχραιμία, με αλλαγές της μπάλας στο χώρο του κέντρου, με τον Καραγκούνη να δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σαν ίσως προς ίσως απέναντι στον Ζιντάν και με τον Φαμπιάν Μπαρτές τρεις φορές να χρειάζεται να επιστρατεύσει την κλάση του για να αποκρούσει σου του Κατσουράνη και του Τάκη Φίσα. Νομίζω, Χρήστο, ότι αυτή είναι η καλύτερη εμφάνιση της ελληνικής ομάδας στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Το περνάει ο Ζαγοράκης έξω την περιοχή, ο Θοδωρής μέσα στην περιοχή τώρα κάνει τη σέντρα και βαλιά το Χαριστέα! Ο Άγγελος Χαριστέας θα δει τη σέντρα του Ζαγοράκη! Σκίζει τους Γάλλους στα σαρδέλες! Έχει κόκκολ! Είμαστε μπροστά στο 65 με τον Άγγελο Χαριστέα που κάνει τα όνειρά μας εφιάλτες για τους Γάλλους! 1-0 από μια ενέργεια του Σαγοράκη που κάνει μόνο ο Ζιντάν. Πέρασε τον Λιζαρατζού από δεξιά. Σέντραρε και ο Άγγελος Χαριστέας με κεφαλιά ξετίναξε τα δίχτυα του Φαμπιάν Μπαρτές κάνοντας το 65. Ακούστε το, Έλληνες! Ελλάδα-Γαλλία 1-0. Εκπληκτικό γκολ από τον Άγγελο Χαριστέα. Δεν έχουμε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά ζήσει αυτό το πράγμα. Δεν μας έχει κυριεύσει ποτέ ξανά τέτοιο συνέστημα. Σφύριξε! Περάσαμε! Όλοι έγινε πραγματικότητα! Οι Έλληνες μπορούν! Η Ελλάδα μπορεί! Είμαστε στους τέσσερις! Γράψαμε ιστορία! Τα όνειρά μας είναι εφιάλτες για εκατομμύρια Γάλλους που θα πάνε νωρίς στο σπίτι τους. Εμείς μπροστά στα 45.390 θεατές γράφουμε ιστορία! Δεν το πιστεύουμε, αλλά η Ευρώπη υποκλίνεται στο ταλέντο των Ελλήνων. Μπράβο στους Έλληνες. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται από χιλιάδες Έλληνες εδώ, στο Ζωζέ Αλβαλάδε. Αγκαλιασμένοι όλοι πηγαίνουν στην εξέδρα, όπου παραλυρούν οι Έλληνες οπαδοί. Είναι οι εκπληκτικές στιγμές. Είναι η βαθιά υπόκληση που χρωστάμε όλοι στους Έλληνες ποδοσφαιριστές και στον Όθον Αρεχάκελ. Ζήτω η Ελλάδα! Και κάθε τι μοναχικό στον κόσμο αυτό μα συζητά όλη η Ευρώπη. Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται στους Έλληνες. Ο Ζακ Σαντινί κάνει δηλώσεις ζήτας, δηλώσεις δικαιολογιών και εξηγήσεων που οφείλει να δώσει στους Γάλλους. Ο Καραγκούνης βρήκε μια ελληνική σημαία. Είναι η σημαία της νίκης και της επιτυχίας. Είναι τα γαλανόλευκα χρώματα της υπεροχής. Ο Θοδωρής Αγοράκης, ο καβαλιώτης Άσος, ξεπέρασε τον Βισέντ Λιζαραζού, ώστε να μην υπήρχε στο γήπεδο και έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του άρχοντα της μεγάλης περιοχής, του Άγγελου Χαριστέα.
τη σπίδα που θα ανάψει την παγκόσμια φωτιά των Ελλήνων. Δώσ' μας το κύπελο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Αυτό που έγινε σήμερα μας ανήκει ολοκληρωτικά. Δεν είναι παιχνίδι της τύχης. Είναι αποτέλεσμα ικανότητας, ευτυχίας, καρδιάς, τεχνικής. Σηκώστε το, παιδιά. Ο Εουσέμπιο και ο Λέαρντ Γιώχασον θα το δώσουν στον Θοδωρή. Πότε? Τώρα. Τώρα θα το δώσουν στον Θοδωρή. Ξυπνήστε, Έλληνες. Δικό μας είναι. Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα ο Θοδωρής με το κύπελο του πρωταθλητή Ευρώπης το φυλά και το σηκώνει. Μπράβο. Μπράβο, Θοδωρή. Εμείς το πήραμε. Εμείς. Πιστέψτε το. Εμείς το πήραμε. Εμείς το πήραμε. Εμείς με το σπαθί μας, με το δίκιο μας, με την ικανότητά μας. Εμείς το πήραμε, Έλληνες. Για μας ζωγραφίζουν στον Τραγκάο. Για μας μιλούν στο Αλβαλάδες. Για μας εκπλήσονται στα Λιγκάρντες. Για μας εκδηλώνουν το θαυμαστό τους σήμερα στο Ταλούς. Εμείς σε ένα δροσερό βράδυ του Ιούλη στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στη Λισαβόνα, πετύχαμε το ακατόρθωτο. Εμείς θα γυρίσουμε στους δρόμους και τις πλατείες καλαβρωμένοι. Εμείς, για μας τα βαγγελικά, για μας τα πανηγύρια, για μας οι αρχές του Θεάβου, όλα είναι για μας. Εμείς πανηγυρίζουμε, εμείς γιορτάζουμε. Εμείς τιμάμε τους μεγάλους πρωταγωνιστές και τον Νότο Ρεχάγγελ, στείνοντας ελληνικά πανηγύρια σε μια πόλη που είναι ελληνική, που και απόψε το βράδυ είναι τιμένη η γαλανόλευση. Εμείς θα πάμε στην αποβάθρα της Λισαβόνας. Εμείς θα δούμε εκεί το πειρατικό, το γνωστό πειρατικό, στο μεσιανό κατάρτι του οποίου θα κρεμάσουμε το κύπελο του πρωταθλητή Ευρώπης. Εμείς, Greek Champions, UEFA Euro 2004. Εμείς, ποιος να το πίστευε, όταν ο Γιώργος Καραγκούνης έστελε τον πρώτο του κεραυνό στα δίχτυα του Ρικάρντο. Τρεχάτε, Έλληνες, τρεχάτε να τους δείτε. Ελάτε να τους καμαρώσετε. Αυτοί μας βγάζουν από την καθημερινότητα. Αυτοί μας στέλνουν πιο ψηλά. Αυτοί μας κάνουν αετούς σήμερα στη Λισαβόνα. Εμείς, 15.000, τους βλέπουμε εδώ μπροστά μας με το κύπελο στα χέρια τους. Και τώρα το πιστεύουμε. Ακούστε το, Έλληνες, δείτε το, πιστέψτε το κι εσείς. Πανηγυρίζουμε. Είναι όλα για μας. Είναι δικά μας. Αυτή η πόλη κυριεύτηκε από τους σύγχρονους θαλασσοπόρους εξερευνητές που είναι Έλληνες και αποκαλύφθηκε μετά από τόσους αιώνες ότι ήταν γαλανόλευκοι και δεν το ήξερε. Εμάς χειροκροτούν οι Πορτογάλοι τώρα που κάνουμε τον γύρο του Τριάμβου και μπράβο τους. Εμάς χειροκροτούν. Μας υποκλίνονται. Μας ευχαριστούν. Δείξαμε ότι μπορούν και οι αδύναμοι να κάνουν όνειρα και να τα πραγματοποιούν. Εμείς πανηγυρίζουμε. Εμείς φωνάζουμε. Εμείς καρδιοχτυπούμε από ευτυχία την ώρα αυτή. Το κύπελο στα χέρια του Ρεχάγκελ. Τι πανηγύρι. Τι πανηγύρι είναι αυτό. Τι γιορτή. Τι γλέντι λαϊκό, γαλανόλευκο, ελληνικό είναι αυτό στον αγωνιστικό χώρο του Ταλούς. Εμείς πανηγυρίζουμε. Εμάς χειροκροτούν. Πιστέψτε το, Έλληνες. Εμάς χειροκροτούν. Εμείς πανηγυρίζουμε. Για μας τα βεγγαλικά. Εμείς είμαστε στη στρατόψερα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Εμείς 15.023 ποδοσφαιριστές και ένας προπονητής εδώ. Εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα και όπου ελληνισμός στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη. Να διάσουν παρακαλώ. Να διάσουν παρακαλώ οι δρόμοι της Λισαβόνας. Να περπατηθούν από Έλληνες. Θα περπατηθούν από Έλληνες. Πυρπολούμε μια πόλη. Είμαστε οι σύγχρονοι πειρατές. Στο πειρατικό ο Θοδωρής Αγοράκης, ο Ότο Ρεχάγκελ και μια παρέα από 22 ακόμα ποδοσφαιριστές. Αυτό το πειρατικό φεύγει από εδώ, από τον Ταλούς και πάει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Φωνάζουμε όλοι μαζί. Ελλάς, Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς. Φωνάζουμε όλοι μαζί. Φωνάξτε κι εσείς. Φωνάξτε από τα μπαλκόνια σας, από τους δρόμους, από τις γειτονιές σας, από τις πλατείες, τα χωριά και στις πόλεις σας. Όπου υπάρχουν Έλληνες, ακούστε, ακούστε Έλληνες.
Μετά ακούτε τα πανηγύρια. Ακούτε τις θυακές. Ακούτε τον εθνικό ύμνο. Εδώ, σε μια γωνία του γηπέδου του Νταλούς, στήθηκε το σκηνικό μιας νέας γειτονιάς, της γειτονιάς των Αγγέλων. Σέντρα του Άγγελου Παστινιά, κεφαλιά του Άγγελου Χαριστέα, 1-0. Δεν είναι όνειρο. Η κανονιά κεφαλιά του Χαριστέα το έκανε μια αλήθεια. Μια αλήθεια που τη ζούμε, τη γευόμαστε, την ευχαριστιόμαστε σήμερα. Πριν κλείσει η αυλαία, η ποδοσφαιρική Ευρώπη τιμά την υποχρέωση που έχει να υποκληθεί στους νικητές. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. L'ouverture du score pour les Grecs, superbe mouvement et le but de Charisteas de la tête sur un centre de Zagoranis qui est parti côté droit. Il a accéléré l'impulsion terrible du capitaine grec qui centre au point de pénalty. Charisteas tout seul qui smatche le ballon de la tête et va le placer hors de portée de Fabien Barthez. Geste est magnifique car Zagorakis a réussi à lober Lizarazu, à centrer, à ajuster. Il est hors de tout marquage de la Charisteas. Il peut tranquillement ajuster Fabien Barthez. La Grèce mène 1-0 face à l'équipe de France. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel. Zagorakis does really well, takes it past Lizarazu. Zagorakis into the penalty area, crosses now. Oh, Charisteas has scored! And Greece have taken the lead! What a header from 12 yards! It's into the back of the French net! And the Greeks, they did it to Portugal! Surely they're not going to knock out the defending champions, France! Oh, what celebrations from the Greeks! They lead France by 1-0. A bullet header from Charisteas. Comme un soupir sur leur désir. Zagorakis salta con una finezza anche di Sarasù. Attenzione, Zagorakis in area. Alza la testa, trova Charisteas, gol! Gol della Grecia! Gol della Grecia! Gol della Grecia, 1-0! Straordinaria azione di Zagorakis sulla fascia destra, che poi pesca liberissimo Charisteas. Straordinaria azione di Zagorakis, il capitano greco che salva. Zagorakis, qué bueno, qué bueno. El capitán va a intentar el centro. ¡Gol! Charisteas, gol. Bueno, pues esto lo va a abrir. Madre mía. Grecia. Pero la jugada buenísima de Zagorakis, el 7 de la AEK, el capitán que centró, miró. Cómo estaba colocado Charisteas, el coloso de Rodas. Vino con la cabeza. Gol. Minuto 20 de juego de esta segunda parte. Grecia 1. Charisteas. Francia 0. Το περνάει ο Ζαγοράκης έξω την περιοχή. Ο Θοδωρής μέσα στην περιοχή τώρα κάνει τη σέντρα και παλιά το Χαριστέα! 1-0! Ο Άγγελος Χαριστέα θα με τη σέντρα του Ζαγοράκη! Σκέφτε τους Γάλλους τα σαρδέλες! Μελωδί δαμόν, χάντε το κέρ δε Μανουέλ. 1-0! Εξαιρετικό γκολ! Είμαστε μπροστά στο 65 με τον Άγγελο Χαριστέα που κάνει τα όνειρά μας! Εφιάλτες για τους Γάλλους! 1-0! Από μια ενέργεια του Σαγοράκη που κάνει μόνο Ζιντάν, πέρασε τον Λιζαρασού από δεξιά. Σέντρα και ο Άγγελος Χαριστέας με κεφαλιά δεν τίταξε τα δίκτυα του Φαμπιάν Μπαρτές. Κάνετε στο 65, ακούστε το Έλληνες. Ελλάδα Γαλλία 1-0, εκπληκτικό γκολ από τον Άγγελο Χαριστέα. Να το πειρατικό! Να το!
στο τελικό ο Νικοπολίδης, ο Σεϊταρίδης, ο Πίτας, ο Δέλας, ο Καμπής, ο Καρακούνης, ο Μαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Κατουράνης, ο Μρίζας, ο Χαριστέας, ο Γερακόπουλος, ο Τάρτας, ο Ρεχάκελς, ο Τοπαλίδης. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Ελλάδα. Ελληνικό το πειρατικό. Ο Νικοπολίδης, ο Σεϊταρίδης, ο Πίτας, ο
αθλήτρια Ευρώπη στην Ελλάδα. Είναι ελληνικό το πειρατικό. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω. Σηκωθέτω. Σηκωθέτω. Thank you.
εξαιρετικό, είναι και ο Άγγελος. Ο Άγγελος Μπαχράς έστειλε την μπάλα στο αριστερό γράμμα του Ρικάρντο που του κάνει τη χάρη να ξαπλώσει δεξιά και θα αναγκαστεί να δει ότι έγινε το βράδυ στις ειδήσεις. Ζαγοράκης και ακόμα δυνάμεις. Μπράβο ρε γιγαντάρχηγε. Μπράβο ρε Θοδωρή. Σφύριξε. Ετελείωσε. Οι Δράκοι πνίγηκαν με το πειρατικό που μπήκε στο γήπεδο στο αρχιπέλαγο του Τρακαίου. Ταξιδεύουμε εμείς Ελλάδα-Πορτογαλία 2-1. Με τα γκολ του Καραγκούνη και τον Παχινάμιο στο Ρονάλντο. Η Ελλάδα είναι νικήτρια στην πρεμιέρα του γύρω 2004. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've gone through. And the beach goes on. Me fame and fortune and everything that goes with it, I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I'd consider it a challenge before the whole human race, and I never lose. We are the champions. We are the champions.
μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Άγγελος Χαριστέας κοντρολάρει με το στήθος. Την γυρίζει την μπάλα ο Άγγελος Χαριστέας. Θα προλάβει ο Παπαδόπουλος να πάρει την κεφαλιά των Ελληνίστων. Την παίρνει προς τα μέσα. Έρχεται ο Βρίζας με το αριστερό. Γκολ από το Βρίζα! Τους τεράναμε! Της της Βρίζας Παπαδόπουλος και γκολ από το Σίτι! 2-1! Επανερχόμαστε, υπάρχουμε, δεν τα παρατάμε! Τώρα θα μας δουν απ' την καλή! Ξυλά οι γαλανόλευκες σημαίες εδώ στο γήπεδο του Αλγκάρντε! Ελλάδα-Ρωσία 1-2, μπορούμε! Χάρη στον γκολ του Σίτι Βρίζα που ήταν έτοιμος από καιρό σε αυτή τη φάση δεν χαρίστηκε και με αριστερό πλασέ την έστειλε να αναπαυθεί στα δίχτυα του Μαραφέμ. Να το το βλέπω το πειρατικό επανέρχεται! Μπορούμε! Το έχουν επαφθεί τόσοι άλλοι επιτέλους. We'll be right back.
Γυρίσαμε πάλι τούμπα, τα φέραμε όλα ανάποδα, τους τρελάναμε πάλι. Σφίριξε! Σφίριξε, τελείωσε! Για άλλη μια φορά μας ζητάει η Ευρώπη! Για άλλη μια φορά τους κάνουμε και βλέπουν φαντάσματα! Ελλάδα-Ισπανία 1-1! Είναι εκπληκτικό! Βλέπω σκυμμένα κεφάλια και δεν είναι ελληνικά! Βλέπω τους εξέδρες να αδειάζουν και δεν είναι από Έλληνες! Είναι μια νέα μεγάλη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου! Οι Έλληνες δεν ξεκολλάνε από τη θέση τους! Δεν φεύγουν, δεν φεύγει κανείς. Μόνο οι Ισπανοί έχουν φύγει. Οι Έλληνες τα κατάφεραν πάλι. Οι Έλληνες είναι εδώ. Οι Έλληνες θα είναι και στη Λισαβόνα. Το πειρατικό
μας τη σπίδα που θα ανάψει την παγκόσμια φωτιά των Ελλήνων. Δώσ' μας το κύπελο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Αυτό που έγινε σήμερα μας ανήκει ολοκληρωτικά. Δεν είναι παιχνίδι της τύχης. Είναι αποτέλεσμα ικανότητας, ευτυχίας, καρδιάς, τεχνικής. Σηκώστε το, παιδιά. Ο Εουσέμπιο και ο Λέαντρος Γιώχασον θα το δώσουν στο Θοδωρή. Πότε? Τώρα. Τώρα θα το δώσουν στο Θοδωρή. Ξυπνήστε, Έλληνες. Δικό μας είναι. Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα ο Θοδωρής με το κύπελο του πρωταθλητή Ευρώπης το φυλά και το σηκώνει. Μπράβο. Μπράβο, Θοδωρή. Εμείς το πήραμε. Εμείς. Πιστέψτε το. Εμείς το πήραμε. Εμείς το πήραμε. Εμείς με το σπαθί μας, με το δίκιο μας, με την ικανότητά μας. Εμείς το πήραμε, Έλληνες. Για μας ζωγραφίζουν στο Τραγκάο. Για μας μιλούν στο Αλβαλάδε. Για μας εκπλήσονται στα Λιγκάρντε. Για μας εκδηλώνουν το θαυμαστό τους σήμερα στο Ταλούς. Εμείς ένα δροσερό βράδυ του Ιούλη στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στη Λισαβόνα, πετύχαμε το ακατόρθωτο. Εμείς θα γυρίσουμε στους δρόμους και τις πλατείες καλαβρωμένοι. Εμείς, για μας τα βαγγελικά, για μας τα πανηγύρια, για μας οι αρχές του Τριάβου. Όλα είναι για μας. Εμείς πανηγυρίζουμε, εμείς γιορτάζουμε. Εμείς τιμάμε τους μεγάλους πρωταγωνιστές και τον Νότο Ρεχάγγελ, στείνοντας ελληνικά πανηγύρια σε μια πόλη που είναι ελληνική, που και απόψε το βράδυ είναι ντυμένη η γαλανόλευση. Εμείς θα πάμε στην αποβάθρα της Λισαβόνας. Εμείς θα δούμε εκεί το πειρατικό, το γνωστό πειρατικό, στο μεσιανό κατάρτι του οποίου θα κρατάσουμε το κύπελο του πρωταθλητή Ευρώπης. Εμείς, Greek Champions, UEFA Euro 2004. Εμείς, ποιος να το πίστευε, όταν ο Γιώργος Καραγκούνης έστελε τον πρώτο του κεραυνό στα δίχτυα του Ρικάρντο. Τρεχάτε, Έλληνες, τρεχάτε να τους δείτε. Ελάτε να τους καμαρώσετε. Αυτοί μας βγάζουν από την καθημερινότητα. Αυτοί μας στέλνουν πιο ψηλά. Αυτοί μας κάνουν αετούς σήμερα στη Λισαβόνα. Εμείς, 15.000, τους βλέπουμε εδώ μπροστά μας με το κύπελο στα χέρια τους. Και τώρα το πιστεύουμε. Ακούστε το, Έλληνες. Δείτε το, πιστέψτε το κι εσείς. Πανηγυρίζουμε. Είναι όλα για μας. Είναι δικά μας. Αυτή η πόλη κυριεύτηκε από τους σύγχρονους θαλασσοπόρους εξερευνητές που είναι Έλληνες και αποκαλύφθηκε μετά από τόσους αιώνες ότι ήταν γαλανόλευκοι και δεν το ήξερε. Εμάς χειροκροτούν οι Πορτογάλοι τώρα που κάνουμε το γύρο του Τριάμβου και μπράβο τους. Εμάς χειροκροτούν. Μας υποκλίνονται. Μας ευχαριστούν. Δείξαμε ότι μπορούν και οι αδύναμοι να κάνουν όνειρα και να τα πραγματοποιούν. Εμείς πανηγυρίζουμε. Εμείς φωνάζουμε. Εμείς καρδιοχτυπούμε από ευτυχία την ώρα αυτή. Το κύπελο στα χέρια του Ρεχάγκελ. Τι πανηγύρι. Τι πανηγύρι είναι αυτό. Τι γιορτή. Τι γλέντι λαϊκό, γαλανόλευκο, ελληνικό είναι αυτό στον αγωνιστικό χώρο του Ταλούς. Εμείς πανηγυρίζουμε. Εμάς χειροκροτούν. Πιστέψτε το, Έλληνες. Εμάς χειροκροτούν. Εμείς πανηγυρίζουμε. Για μας τα βεγγαλικά. Εμείς είμαστε στη στρατόψερα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Εμείς 15.000, 23 ποδοσφαιριστές και ένας προπονητής εδώ. Εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα και όπου ελληνισμός στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη. Να διάσουν παρακαλώ. Να διάσουν παρακαλώ οι δρόμοι της Λισαβόνας. Να περπατηθούν από Έλληνες. Θα περπατηθούν από Έλληνες. Πυρπολούμε μια πόλη. Είμαστε οι σύγχρονοι πειρατές. Στο πειρατικό ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Ότο Ρεχάγκελ και μια παρέα από 22 ακόμα ποδοσφαιριστές. Αυτό το πειρατικό φεύγει από εδώ, από τον Ταλούς και πάει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Φωνάζουμε όλοι μαζί. Ελλάς, Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς. Φωνάζουμε όλοι μαζί. Φωνάξτε κι εσείς. Φωνάξτε από τα μπαλκόνια σας, από τους δρόμους, από τις γειτονιές σας, από τις πλατείες, τα χωριά και στις πόλεις σας. Όπου υπάρχουν Έλληνες, ακούστε, ακούστε Έλληνες.
μετά ακούτε τα πανηγύρια, ακούτε τις θυσιακές, ακούτε τον εθνικό ύμνο. Εδώ, εδώ, σε μια γωνία του γηπέδου του Νταλούς, στήθηκε το σκηνικό μιας νέας γειτονιάς, της γειτονιάς των Αγγέλων. Σέντρα του Άγγελου Παστινιά, κεφαλιά του Άγγελου Χαριστέα, 1-0. Δεν είναι όνειρο. Η κανονιά κεφαλιά του Χαριστέα το έκανε μια αλήθεια. Μια αλήθεια που τη ζούμε, τη γευόμαστε, την ευχαριστιόμαστε σήμερα. Πριν κλείσει η αυλαία, η ποδοσφαιρική Ευρώπη τιμά την υποχρέωση που έχει να υποκληθεί στους νικητές. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. L'ouverture du score pour les Grecs. Superbe mouvement et le but de Charisteas de la tête sur un centre de Zagoranis qui est parti côté droit. Il a accéléré la pulsion terrible, terrible du capitaine grec qui centre au point de pénalty. Charisteas tout seul qui spatche le ballon de la tête et va le placer hors de portée de Fabien Barthez. Et magnifique car Zagorakis a réussi à lober Lizarazu, à centrer, à ajuster. Il est hors de tout marquage de la Charisteas. Il peut tranquillement ajuster Fabien Barthez. La Grèce mène 1-0 face à l'équipe de France. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel. Zagorakis does really well, takes it past Lizarazu. Zagorakis into the penalty area, crosses now. Oh, Charisteas has scored! And Greece have taken the lead! What a header from 12 yards! It's into the back of the French net! And the Greeks, they did it to Portugal! Surely they're not going to knock out the defending champions, France! Oh, what celebrations from the Greeks! They lead France by 1-0. A bullet header from Charisteas. Comme un soupir sur leur désir. Zagorakis salta con una finezza anche Lizarazu. Attenzione, Zagorakis in area. Alza la testa, trova Charisteas. Gol! Gol della Grecia! Gol della Grecia! Gol della Grecia! 1-0! Straordinaria azione di Zagorakis sulla fascia destra, che poi pesca liberissimo Charisteas. Straordinaria azione di Zagorakis, il capitano greco che salva. Zagorakis, qué bueno, qué bueno. El capitán va a intentar el centro. Charisteas, gol, 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 gol. Bueno, pues esto lo va a abrir. Madre mía. Grecia. Pero la jugada buenísima de Zagorakis, el 7 de la AEK, el capitán que centró, miró cómo estaba colocado Charisteas, el coloso de Rodas. Vino con la cabeza. Gol. Minuto 20 de juego de esta segunda parte. Grecia 1, Charisteas, Francia 0. Ο Μπερνάρδο Ζαγοράκης σε έξω την περιοχή. Ο Θοδωρής μέσα στην περιοχή τώρα κάνει τη σέντρα και παλιά το Χαριστέα. 1-0. Ο Άγγελος Χαριστέα θα δει τη σέντρα του Ζαγοράκη. Σκέφτε τους Γάλλους τα σαρδέλες. Μελωδί δαμόν χάντε λε κέρ δε Μανουέλ. 1-0, εξαιρετικό γκολ. Είμαστε μπροστά στα 65 με τον Άγγελο Χαριστέα που κάνει τα όνειρά μας. Έχει άντες για τους Γάλλους. 1-0 από μια ενέργεια του Σαγοράκη που κάνει μόνο ο Σιντάν. Πέρασε τον Λιταράντου από δεξιά. Σέντρε! Και ο Άγγελος Χαριστέας με κεφαλιά δεν σύνταξε τα δίκτυα του Φαμπιάν Μπαρτές. Κάνατε στο 65. Ακούστε το, Έλληνες! Ελλάδα, Γαλλία! 1-0. Εκπληκτικό γκολ από τον Άγγελο Χαριστέα. Να το πειρατικό! Να το!
Ρίτσε η Ταρίδη, ο Πίτας, ο Δέλας, ο Καπτής, ο Καρακούνης, ο Ταγοράκης, ο Παξιτάς, ο Κατουράνης, ο Μπρίζας, ο Χαριστέας, ο Γερακόπουλος και ο Σάρτας, ο Ρεχάγκελς και ο Τοπαλίδης. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ελλάδα. Ελληνικό το πειρατικό. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω. Πειρατικό πάνω, πνιγόμαστε από χαρά, δοξασμένοι!
περιμένει μεγάλη εμφάνιση, μεγάλη νίκη. Στο τελικό οι Έλληνες. Έλληνε! Τελειώσαμε! Πορτογάλοι, ερχόμαστε! Ερχόμαστε στον Ταλούς! Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. We somebody better put your bag into your place. We will rock you.
Τέσσερι ο Άγγελος, γκολ 2-0. Το πειρατικό είναι και ο Άγγελος. Ο Άγγελος Μπαχνάς έστειλε την μπάλα στο αριστερό γράμμα του Ρικάρντο που του έκανε τη χάρη να ξαπλώσει δεξιά και θα αναγκαστεί να δει ότι έγινε το βράδυ στις ειδήσεις. Ζαγοράκης και ακόμα δυνάμεις. Μπράβο ρε γίγαντα αρχηγέ. Μπράβο ρε Θοδωρή. Σφίριξε! Ετελείωσε! Οι Δράκοι πνίγηκαν με το πειρατικό που μπήκε στο γήπεδο στο αρχιπέλαγο του Τρακαίου. Ταξιδεύουμε εμείς Ελλάδα Πορτογαλία 2-1. Με τα γκολ του Καραγκούνη και τον Παχινά Μύρος ο Ρονάλντο. Η Ελλάδα είναι νικήτρια στην πρεμιέρα του Euro 2004. Committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've gone through. And the beach goes on and on and on and on. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions.
I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I'd consider it a challenge before the whole human race, and I never would. So on and on and on and on. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the we
την μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Άγγελος Χαριστέας κοντρολάρει με το στήθος. Την γυρίζει την μπάλα ο Άγγελος Χαριστέας. Θα προλάβει ο Παπαδόπουλος, θα φέρει την κεφαλιά του Μελνίτσα, την παίρνει προς τα μέσα. Έρχεται ο Βρίζας με το αριστερό! Γκολ από τον Βρίζα! Τους τεράναμε! Της Βρίζας Παπαδόπουλος και γκολ από τον Σύση! 2-1! Επανερχόμαστε, υπάρχουμε, δεν τα παρατάμε! Τώρα θα μας δουν την καλή! Ψηλά οι γαλανόλευκες σημαίες εδώ στο γήπεδο του Αλγκάρτε! Ελλάδα-Ρωσία 1-2, μπορούμε! Χάρη στον γκολ του Σύση Βρίζα που ήταν έτοιμος από καιρό, σε αυτή τη φάση δεν χαρίστηκε και με αριστερό πλασέ την έστειλε να αναπαυθεί στα δίκτυα του Μαραφέβ. Να το το βλέπω το πειρατικό επανέρχεται! Μπορούμε! Πάει το τραντοφύλακα των Ισπανών και κάνει το 1-1 για την ελληνική ομάδα.
Ελλάδα-Ισπανία 1-1. Τα γυρίσαμε πάλι τούμπα. Τα φέραμε όλα ανάποδα. Τους τρελάναμε πάλι. Σφίριξε! Σφίριξε! Τελείωσε! Για άλλη μια φορά μας ζητάει η Ευρώπη. Για άλλη μια φορά τους κάνουμε και βλέπουν φαντάσματα. Ελλάδα-Ισπανία 1-1. Είναι εκπληκτικό. Βλέπω σκυμμένα κεφάλια και δεν είναι ελληνικά. Βλέπω τις εξέδρες να αδειάζουν και δεν είναι από Έλληνες. Είναι μια νέα μεγάλη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι Έλληνες δεν ξεκολλάνε από τη θέση τους. Δεν φεύγουν, δεν φεύγει κανείς. Μόνο οι Ισπανοί έχουν φύγει. Οι Έλληνες τα κατάφεραν πάλι. Οι Έλληνες είναι εδώ. Οι Έλληνες θα είναι και στη Λισαβόνα. Το πειρατικό!
Στο κέντρο της άμυνας ο Μιχάλης Καψής και ο Κώστας Κατσουράνης. Στο κέντρο του γηπέδου ο Άγγελος Βασινάς, ο αρχηγός Θοδωρής Αγοράκη και ο κανονιέρης Γιώργος Καρακούνης. Στην επίθεση είναι ο Άγγελος Χαριστέας και ο Ντέμις Νικολαίδης. Ξεκινάμε! Ελλάδα-Γαλλία 0-0. Στηρίζει ο Βρύς. Έχουμε λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο οι Έλληνες έβαλαν τη σφραγίδα της υπεροχής τους στο γήπεδο, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο με απόλυτη ψυχραιμία, με αλλαγές της μπάλας στο χώρο του κέντρου. Με τον Καραγκούνη να δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σαν ίσως προς ίσως απέναντι στον Ζιντάν και με τον Φαμπιάν Μπαρτές τρεις φορές να χρειάζεται να επιστρατεύσει την κλάση του για να αποκρούσει σου του Κατσουράνη και του Τάκη Φίσα. Νομίζω, Χρήστο, ότι αυτή είναι η καλύτερη εμφάνιση της ελληνικής ομάδας στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Το περνάει ο Ζαγοράκης έξω από την περιοχή, ο Θοδωρής μέσα στην περιοχή τώρα κάνει τη σέντρα και βαλιά το Χαριστέα! Ο Άγγελος Χαριστέας θα δει τη σέντρα του Ζαγοράκη! Σκίζει τους Γάλλους στα σαρδέλες! Έχει κόκκολ! Είμαστε μπροστά στο 65 με τον Άγγελο Χαριστέα που κάνει τα όνειρά μας εφιάλτες για τους Γάλλους! 1-0 από μια ενέργεια του Σαγοράκη που κάνει μόνο ο Ζιντάν! Πέρασε τον Λιζαρατζού από δεξιά! Σέντραρε! Και ο Άγγελος Χαριστέας με κεφαλιά ξετίναξε τα δίχτυα του Φαμπιάν Μπαρτές κάνοντας το 65! Ακούστε το, Έλληνες! Ελλάδα-Γαλλία 1-0. Εκπληκτικό γκολ από τον Άγγελο Χαριστέα. Δεν έχουμε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά ζήσει αυτό το πράγμα. Δεν μας έχει κυριεύσει ποτέ ξανά τέτοιο συνέστημα. Σφύριξε! Είναι πραγματικότητα. Οι Έλληνες μπορούν. Η Ελλάδα μπορεί. Είμαστε στους τέσσερις. Γράψαμε ιστορία. Τα όνειρά μας είναι εφιάλτες για εκατομμύρια Γάλλους που θα πάνε νωρίς στο σπίτι τους. Εμείς μπροστά στα 45.390 θεατές γράφουμε ιστορία. Δεν το πιστεύουμε, αλλά η Ευρώπη υποκλίνεται
το ταλέντο των Ελλήνων. Μπράβο στους Έλληνες. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται από χιλιάδες Έλληνες εδώ, στο Ζωζέ Αλβαλάδε. Αγκαλιασμένοι όλοι πηγαίνουν στην εξέδρα όπου παραλυρούν οι Έλληνες οπαδοί. Είναι οι εκπληκτικές στιγμές. Είναι η βαθιά υπόκληση που χρωστάμε όλοι στους Έλληνες ποδοσφαιριστές και στον Όθον Αραχάκελ. Ζήτω η Ελλάδα και κάθε τι μοναχικό στον κόσμο αυτό. Μα συζητά όλη η Ευρώπη. Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται στους Έλληνες. Ο Ζακ Σαντινί κάνει δηλώσεις. Δηλώσεις ζήτας. Δηλώσεις δικαιολογιών και εξηγήσεων που οφείλει να δώσει στους Γάλλους. Ο Καρακούνης βρήκε μια ελληνική σημαία. Είναι η σημαία της νίκης και της επιτυχίας. Είναι τα γαλανόλευκα χρώματα της υπεροχής. Ο Θοδωρής Αγοράκης, ο καβαλιώτης Άσος, ξεπέρασε τον Βιτσέντλη Θαραζού ώστε να μην υπήρχε στο γήπεδο και έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του άρχοντα της μεγάλης περιοχής, του Άγγελου Χαριστέα.